Καλωσορίζουμε τα πολύ αγαπημένα μας μέλη που πάντα μας τιμούν με την αγάπη και την αργό συμμετοχή τους όλες τις δράσεις του συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε μια ευλογημένη και ήρεμη και σας ευχόμαστε μια ευλογημένη και ήρεμη χρονιά με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ζητήσουμε συγγνώμη αρχικά, αλλά ευτυχώς είμαστε πάρα πολύ πλέον. Ο χώρος είναι μικρός, ζητάμε την κατανόησή σας και να περάσουμε μια όμορφη μέρα εδώ με την κοπή της πίτας και πολλά άλλα που έχουμε να σας πούμε. Να καλωσορίσουμε τον Μητροπολίτη Κόου Νησίρου, κύριο Ναθαναήλ. Να καλωσορίσουμε τον Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου, τον κύριο Χρυσόστομο και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους. Να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, τον Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου. Να καλωσορίσουμε εκ μέρους του Δήμου ΚΟ την κυρία Διονυσία Τελή, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρο της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης. Από το Δήμο της ΚΟ, με μεγάλη μας χαρά, έχουμε τον καλό μας φίλο, τον Παναγιώτη Βασιλείου, τον κοινοτικό μας σύμβουλο. Να καλημερίσουμε τον επιστημονικό διευθυντή της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Να καλημερίσουμε επίσης, με συγχωρείτε αλλά είναι πάρα πολλά τα ονόματα, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων, τον κύριο Φραγκούλη Ιωάννη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Καλούδη Φίλιππο, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης ΚΟΝ, τον κύριο Μανούτσι Νίκο, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης και αντιπρόεδρο του ΔΙΗΚ. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους εδώ την οικογένεια Σταματογιάννη, τον μικρό μας φίλο και μαθητή τον Ιπποκράτη, τον μαθητή του εργαστηρίου ψηφιδωτών στην ΚΟ. Να χαιρετήσουμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κουρή Αντώνιο, που είναι μέλος του Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Τους χαιρέτησα όλους. Τον κύριο Καραϊτιανό, συγγνώμη, τον πρόεδρο του Ομίλου των Καρπαθίων. Και τον κύριο... Θα πούμε και τα μέλη του Συλλόγου, βεβαίως. Να καλημερίσουμε τον κύριο Κουτσουράδη, τον κύριο Αχιλέα που πάντα βρίσκεται κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Πέρο, συγγνώμη, τον κύριο Πέρο, καλημέρα. Είναι πολύς ο κόσμος, ζητώ συγγνώμη πραγματικά. Τον κύριο Φαρμακίδη από τη Σίμη, βεβαίως τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους του Υφυπουργού κυρίου Παπά, εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, είναι μαζί μας ο στενός συνεργάτης του, ο κύριος Αντώναρος. Και βέβαια, όλα τα μέλη, όλους εσάς, όλους τους φίλους και τα μέλη της Ένωσης ΚΟΝ Αθηνών, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας πάντα εδώ πέρα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ελένη Σοφού, την γραμματέα της Ένωσης ΚΟΝ, να μας παρουσιάσει το θέμα που έχουμε σήμερα, πέρα από την κοπή της πίτας, που αφορά το εργαστήρι ψηφιδωτού της ΚΟ που ανήκει στην Μητρόπολη ΚΟΟΥ και Νησίρου και έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Χατζηδαβίδη, το δάσκαλο, την ψυχή του εργαστηρίου και το διευθυντή του εργαστηρίου, αλλά έχουμε και δύο μαθητές, τον Ιπποκράτη όπως είπα και τη μητέρα του, που αν θα μας μιλήσουν μετά για το έργο και τη δράση του εργαστηρίου ψηφιδωτού ΚΟΟΥ. Κυρία Σοφού. Μπράβο, Νίκο. Είστε πολλά, πάρα πολλά. Καλημέρα σας, καλή χρονιά και από μένα. Σεβασμιότατοι, εκλεκτοί καλεσμένοι, μέλη, φίλοι και φίλες της Ένωσης. Σήμερα, στην κοπή της πίτας μας, έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε το εργαστήριο και τη δράση και το έργο του εργαστηρίου ψηφιδωτών της ΚΟ. Όπως είπε και ο Νίκος, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟ και Νησίρου. Όχι υπό την αιγίδα, είναι της Ιεράς Μητροπόλεως, μάλιστα. Και το στηρίζει η Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης. Στα χέρια σας κρατάτε ένα τετρασέλιδο, το οποίο έχει συνταχθεί από την Ιερά Μητρόπολη ΚΟ και Νησίρου και είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό, σύντομο και πολύ χρήσιμο για να το διαβάσετε. Δεν θέλω να σας κουράσω επαναλαμβάνω τα στοιχεία του κειμένου,
Άλλωστε έχουμε μαζί μας ανθρώπους που είναι οι κατεξοχείς συντελεστές του όλου εγχειρήματος. Θα ήθελα να σας αναφέρω τις δικές μου εντυπώσεις από την γνωριμία μου με το εργαστήριο ψηφιδωτού το καλοκαίρι στη ΚΟ, όταν πληροφορηθήκαμε με την Αντωνία την Καραντώνη για την ύπαρξη του εργαστηρίου αυτού από τον κύριο Γερούκαλη. Μας κινήθηκε το ενδιαφέρον, θέλαμε να επισκεφθούμε και βρεθήκαμε στον πρόναο του Αγίου Ελευθερίου που λειτουργεί το εργαστήριο. Εκεί παραδίδονται μαθήματα δωρεάν, από ό,τι μας είπαν. Αρχικά μας συνάγγισε η σύζυγος του κύριου Χατζηδαβίδ, η Αντωνία, μας μίλησε και μετά ο κύριος Χατζηδαβίδ. Μας μιλήσαν για την τεχνική του εργαστηρίου, το οποίο είναι η αρχαία ελληνική τεχνική. Είναι αυτό που λέμε, θα σας πει και ο κύριος Χατζηδαβίδ, η έμεση ψηφοθέτηση. Και με χρήση φυσικών υλικών, μαρμάρου και κουρασάνι, θα σας το πει ο κύριος Χατζηδαβίδ. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι όλα τα μέλη εκεί που βρεθήκαμε είναι εθελοντική η προσφορά τους και επίσης ότι είχαν κέφι και μεγάλη, έτσι με μεγάλη αγάπη για αυτό το πράγμα που κάνουν. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Δίνω το λόγο στον κύριο Χατζηδαβίδ, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ο διευθυντής, η ψυχή, ο δάσκαλος του εργαστηρίου. Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση ΚΟΡ, την κυρία Ζερβάνου, την κυρία Σοφού, την κυρία Καραντώνη, τον κύριο Φλιτζάνη, επίσης το Σεβασμιότατο, εγώ, το Σεβασμιότατο Σίμης, τον Βουλευτή, τον κύριο Ξυλάτη, την κυρία Τελή, εκ μέρους του Δήμου, τον κύριο Γερούκαλη, που είναι επιστημονικός σύμβουλος της Αστικής Εταιρείας, τον κύριο Μανούση, τον κύριο Κουτσουράδη, τον κύριο Πέρο και όλους όσους παρευρίσκονται εδώ που δεν γνωρίζω τα ονόματά τους. Το 2021 πραγματοποιήσαμε μία έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο στην ΚΟ, όπου στην έκθεση αυτή παρουσιάσαμε έργα δικά μου και του δασκάλου μου, του Νίκου Δουμίδιου. Στη διάρκεια της έκθεσης μπήκε ο σπόρος για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου ψηφιδωτών της Ιεράς Μητρόπολης, που τρεις οραματιστές, εγώ ο Σεβασμιότατος και ο κύριος Γερούκαλης, αποφασίσαμε, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε. Το αγκάλιασε η αστική εταιρεία Υποκράτης και δημιουργήθηκε το εργαστήριο ψηφιδωτών. Να μην σας κουράσω άλλο με αυτό, θέλω να σας εξηγήσω λίγο την τεχνική την οποία δημιουργούνται τα ψηφιδωτά. 27 υπέροχα ψηφιδωτά βρέθηκαν την περίοδο της καλοκαιρίας να απομακρυνθούν από το νησί μας και να βρεθούν στο παλάτι του Μαγίστρου στη Ρόδο, προκειμένου να στολίσουν το παλάτι για τον Μουσολίνη. Αυτά τα ψηφιδωτά έμειναν εκεί. Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο ψηφιδωτών έχει ξεκινήσει ακριβώς την ίδια τεχνική, δηλαδή δημιουργούνται ψηφιδωτά τα οποία είναι ανθεκτικά στον χρόνο και δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγχρονη τεχνική ψηφιδωτού που στις μέρες μας βλέπουμε να αποτμούν εκκλησίες και διάφορα άλλα σημεία που έχουν μεγάλο πλούτο χρωμάτων, αλλά είναι τελείως διαφορετική τεχνική, η οποία παράγεται από εργαστήρια που είναι επαγγελματίες. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι η αρχαία ελληνική τεχνική, δηλαδή φανταστείτε ότι κόβουμε τα μάρμαρα, τα οποία παίρνουμε τους μαρμαράδες με την απλή δανάλια που ένας πλακατής τοποθετεί τα πλακάκια στο πάτωμα, τα θεματίζουμε και στην αιτία θα τοποθετούμε πάνω σε ένα πανί, κάνοντας μια παράσταση έμεση, δηλαδή ανάποδα. Δηλαδή αν θέλαμε να γράψουμε το όνομα Ελένη, δεν θα γράφαμε Ελένη από αριστερά προς τα δεξιά, αλλά αντίθετα. Όταν ολοκληρωθεί το ψηφιδωτό, και έχω εδώ ένα μπροστά μου ψηφιδωτό να σας εξηγήσω για να δείτε, φανταστείτε ότι αυτό το ψηφιδωτό γινόταν ανάποδα, τοποθετώντας τις ψηφίδες απάνω σε ένα πανί με ελάχιστη κόλλα αδελακόλ. Οι αρχαίοι Έλληνες τοποθετούσαν με ζυμαρόκολλα. Όταν ολοκληρωθεί η παράσταση αυτή, καλουκώνουμε όπως κάνει ένας καλουπαγής, βάζουμε μέσα σύρμα, γαλβανιζέ και συνεχεία ρίχνουμε ένα ειδικό
ονίαμα το οποίο παράγεται από λευκό τσιμέντο, νταμαρίσια άμμο και κουρασάνι, το οποίο είναι ένα αρχαιολινικό υλικό, είναι το βίσσαλο, το αλευμένο που ξέρουμε όλοι μας. Εν συνεχεία, όταν σταθεροποιηθεί αυτό, μετά από λίγες μέρες και βρέχοντας το σχεδόν καθημερινά προκειμένου να γίνει συμπαγές, το γυρνάμε ανάποδα και ξεκολλάμε το πανί βάζοντας ζεστό νερό να αυτή η παράσταση κανονικά. Οπότε, αν έγραφα το όνομα Ελένη από δεξιά προς τα αριστερά, θα έρχονταν σε συνεχεία κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργούνται τα ψηφιδωτά τα οποία έχουν ανθεκτικότητα στον χρόνο πολύ περισσότερο από ότι τα σύγχρονα ψηφιδωτά τα οποία είναι υπέροχα, εντυπωσιακά και κοσμούν αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς χώρους. Αυτή την τεχνική λοιπόν προσπαθούμε στο εργαστήριο ψηφιδωτών να μάθουμε σε νέα παιδιά. Και όχι μόνο. Ο μεγαλύτερος μαθητής είναι 74 ετών στο εργαστήριο. Και ο μικρότερος βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας, είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος θα σας πει δύο λόγια πώς του φάνηκε όλη η σχέση του με αυτή την τέχνη. Είναι λοιπόν μια τέχνη η οποία προέρχεται από πολύ παλιά. Κάποτε κοσμούσε δημόσιους χώρους, πατώματα και χάθηκε στη διάρκεια του χρόνου όταν άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει ο σύγχρονος τρόπος τεχνικής, όπως τόσες άλλες τεχνικές, και σιγά σιγά να παίρνει τη θέση του προς το παρελθόν. Θέλουμε μέσω του εργαστηρίου να δημιουργήσουμε ξανά ψηφιδωτά. Η προσδοκία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μουσιακό χώρο στο νησί, που να ξαναφτιάξουμε τα ψηφιδωτά, τα 27 που βρίσκονται στη Ρόδο, ακριβή αντίγραφα σε ένα χώρο δικό μας, όπου να είναι επισκέψιμος, να βλέπει ο επισκέπτης το χώρο που βρίσκονται τα ψηφιδωτά και παράλληλα να βλέπει και την τεχνική αυτή και τη διαδικασία. Είναι το πρώτο έργο που κάθε μαθητής ο οποίος έρχεται στο εργαστήριο ξεκινάει να φτιάχνει. Ο λόγος είναι επειδή το σχέδιο είναι εύκολο και επειδή πάνω απ' όλα βρισκόμαστε στον άγριο χώρο του εργαστήριου που είναι στον Άγιο Ελευθέριο. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο το έχει δημιουργήσει ο μικρός μαθητής ο Ιπποκράτης. Θα σας μιλήσει ο ίδιος. Εδώ φαίνεται το ανάποδο. Εδώ, αν δείτε προσεκτικά, είναι οι ψηφίδες τοποθετημένες απάνω σε ένα ξύλινο πλαίσιο που είναι το πανί και βλέπετε ότι γράφει ανάποδα το ειρήνη. Είναι το αρνητικό για να βγει. Είναι το έμεσο. Αυτό δηλαδή στη συνέχεια καλουπώνεται με ξύλο, πέφτει το κονίαμα, στερεοποιείται και στη συνεχεία γυρνάει ανάποδα και αφαιρούμε το πανί προσεκτικά προκειμένου να γίνει η σωστή παράσταση. Το εργαστήριο από μένα και περισσότερο από τη σύζυγό μου την Αντωνία που βρίσκεται εδώ και είναι τοποθετημένο ακριβώς κάτω από τον Παντοκράτορα στην Αγία Παρασκευή. Αυτό είναι το τελευταίο έργο που έχουμε κάνει στον Άγιο Νικόλαο στο προσκυνητάρι που βρίσκεται επί της Κοραή. Αυτό είναι προσφορά του εργαστηρίου προς την αστική εταιρεία η οποία μας στηρίζει αυτά τα χρόνια και είναι ακριβώς στην είσοδο του κτηρίου. Ένα δώρο προς τον παιδικό σταθμό που ονομάζεται Χαμογελούπολη για την αγάπη που δείχνει προς την εκπαίδευση των παιδιών, το οποίο τοποθετήθηκε. Αυτό είναι το έργο το οποίο βρίσκεται στο 7ο παιδικό σχολείο, που είναι το σχολείο όπου ο Ιπποκράτης αυτή τη στιγμή φοιτεί. Και είναι, αν θέλετε, και το μικρόβιο, να το πω, που ο Ιπποκράτης ήρθε στο εργαστήριο. Τα χελιδονίσματα ήταν αυτό που τον εντυπωσίασαν. Και γι' αυτό το πρώτο του έργο έχει σχέση με αυτό. Αυτό είναι το έργο που έχουμε τοποθετήσει στο λιμάνι, στο Μανδράκι, και απάνω εκεί βλέπετε τοποθετημένη την Άγκυρα, η οποία παλαιότερα ήταν λίγο αριστερά. Αυτό το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από 46 επιφάνειες, από 46 επιφάνειες, η οποία η κάθε μία ζυγίζει γύρω στα 80 με 90 κιλά και είναι τοποθετημένες στο έδαφος, απάνω σε χώμα, χωρίς κόλληση και όλες μαζί δημιούργησαν αυτή την παράσταση που είναι ο περιμετρικός μέανδρος με τα 4 δελφίνια. Αυτό είναι μια πρώτη προσπάθεια που έκανα να δημιουργήσω. Άλλες επιφάνειες, φανταστείτε ότι αυτό το αποτελείται από 16 κομμάτια, είναι περίπου 4x5 μέτρα και το καθένα είναι γύρω στα 80 κιλά. Ήταν η πρώτη προσπάθεια που έκανα να το τοποθετήσω στο έδαφος χωρίς να το κολλήσω, προκειμένου αν χρειαστεί κάτι τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια μετά, να μπορεί να μετακινηθεί. Είπα την ιδέα μου στο Σεβασμιότατο,
γιατί ήταν λίγο παράτολμο όλο αυτό, το ενέκρινε και έτσι φτιάξαμε αυτή εδώ την παράσταση μπροστά στην είσοδο των γραφείων της Μητρόπολης. Αυτό εδώ θέλω να το χαρίσω στην Ένωση ΚΟΝ. Είναι έργο του εργαστηρίου και συγκεκριμένα το έχει φτιάξει η γυναίκα μου, η Αντωνία Σκαλέρη. Να το δώσω στην κυρία Ζερβάνο. Ναι, ναι, ναι. Και θα ήθελα εν συνεχεία να περάσει από όλους τους προσκεκλημένους, να το πιάσουν στα χέρια τους, να δουν τη διαφορετικότητα της συγκεκριμένης τεχνικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε την κυρία Τελή, πρόεδρο της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟΜ. Καλησπέρα σας. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Ευχαριστώ την Ένωση Αθηνών, εταίρος πλέον της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης και συνοδοιπόρος μας για τη φιλοξενία και για τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας για το εργαστήριο ψηφιδωτού της σειράς Μητροπόλεως ΚΟΝ και Ψήρου. Η Αστική Εταιρεία υποστηρίζει οικονομικά την λειτουργία του εργαστηρίου και οι λόγοι είναι προφανείς. Επενδύουμε στον πολιτισμό, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να δίνει νόημα στη ζωή του και να αποφεύγει τις παγίδες των εξαρτήσεων. Η επαναφορά των παραδόσεων στο σήμερα είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των γενεών. Επιπλέον, η τέχνη του ψηφιδωτού προάγει την αισθητική και την δημιουργικότητα. Στόχος μας είναι η δημιουργία παραγωγικής βάσης ώστε να επανέλθει το ψηφιδωτό στη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ήδη μεγάλος αριθμός έργων κοσμούν το νησί. Στο Μανδράκι έχει τοποθετηθεί το εμβληματικό έργο μεγάλων διαστάσεων με τα Δελφίνια, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και του οποίου εκκρεμεί η επίσημη παρουσίαση. Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας μου, σας γνωρίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης έλαβε την απόφαση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και με σκοπό την προαγωγή της ιστορικής αυτοσυνειδησίας να επανεκδώσει το κλασικό τετράτομο έργο της τοπικής ιστορίας της ΚΟ, το οποίο θα αξιοποιηθεί από τη σχολική κοινότητα των γυμνασίων της ΚΟ. Η έκδοση αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την Ένωση ΚΟΟΝ Αθηνών, γιατί θέλουμε η Ένωση να είναι παρούσα στο γίγνεσθε του νησιού μας. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα ΚΟΟΝ και νησίου κύριε Αφταΐ, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σύνης κύριε Χρυσόστομε, αξιότιμη κύριε Κοσμήτορα της Βουλής, εντυπώτατοι άρχοντες, αγαπητοί και αγαπητές προσκεκλημένοι. Η δικιά μου παρέμβαση των τριών λεπτών έχει να κάνει με το εξής. Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως που από πέρυσι το καλοκαίρι η Ένωση ΚΟΝ Αθηνών είναι εταίρος αστικής εταιρείας. Και γι' αυτό το λόγο και πέρυσι συνδιοργανώσαμε μία εκδήλωση και τώρα όπως σας ανακοίνωσε η κυρία Πρόεδρος, κυρία Διονυσία Τερίτσι Μισήρη, με εσάς θα επανεκδώσουμε τη τετράτομη ιστορία της ΚΟ για να την αξιοποιήσουμε στους μαθητές γυμνασίου του νησιού μας. Και όταν λέμε αξιοποιήσουμε στους μαθητές γυμνασίου εννοούμε ότι θα διανεμηθούν αντίτυπα, αντίστοιχα του αριθμού των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους, έτσι ώστε η ιστορική αυτοσυνειδησία να μπορέσει να γίνει χτήμα όσων περισσότερων μαθητών της ΚΟ. Γιατί όμως σας ανακοίνωσε η Πρόεδρος ότι θα είστε συνεκδότης, η Ένωση ΚΟΝ συνεκδότρια του έργου? Διότι εμείς δεν θέλουμε οι ΚΟΗ των Αθηνών να λέγονται ΚΟΗ των Αθηνών. Λέγονται οι ΚΟΗ του κέντρου και εμείς είμαστε οι ΚΟΗ της περιφέρειας. Εκτός αν η ΚΟΣ είναι το κέντρο και η Αθήνα είναι η περιφέρεια. Αλλά δεν διακρίνεστε ως ΚΟΗ των Αθηνών που έρχεστε το καλοκαίρι στην ΚΟ και αναχωρείτε το χειμώνα. Σας θέλουμε κοντά μας, σας θέλουμε ενδιάμεσο κρίκο με το τι γίνεται στην ΚΟ και θέλουμε τις δικές σας ιδέες και τη δικιά σας ζωντάνια, διότι οι παροικίες είναι πάντα πιο ζωντανές των Μητροπόλεων, να υποστηρίζουν και να μπολιάζουν το σκεπτικό και τις δράσεις της εταιρείας.
Ιπποκράτη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Παρακαλώ ένα δυνατό για τον Ιπποκράτη. Θα ξεκινήσω με το πώς το γνώρισε το εμπιστήριο. Καταρχάς, είχε γίνει η εκδήλωση με τα χελιδονίσματα στο σχολείο, οπότε, εφόσον δεν είχα και τι να κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο, είπα να έρθω στο εμπιστήριο. Μ' άρεσε. Είναι χαλαρωτικό το να κολλάς προσφίδες. Εξαιρετά τα περισσότερα νοικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα το έλεγε στους φίλους σου να πάνε να ακολουθήσουν και οι ίδιοι συμμαθητές σου. Βεβαίως. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι ωραίο. Μπράβο. Και παραδοσιακό είναι. Και μετά μένει για πολύ καιρό. Έχει και εδώ μία συνήθεια. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιπποκράτη. Καλός μας φίλος. Συγχαρητήρια στην οικογένεια. Να είστε καλά, να τον χαίρεστε, να είναι καλά. Και η μητέρα που βρίσκεται εδώ είναι μαθήτρια. Έχει κάνει και η ίδια κάποια έργα από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά ο Ιπποκράτης από ό,τι έμαθα είναι καλύτερος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόου Νησίρου να μας πει και ο ίδιος δύο κουβέντες. Θέλω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χατζηδαβίδ τον Δαβίδ, ο οποίος έμαθε την τέχνη του ψηφιδωτού, την κανονική τέχνη του ψηφιδωτού από τον δάσκαλό του τον κύριο Μίγκλη. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην βοηθό του, την κυρία Αντωνία, που είναι όλους τυχαίως και σύζυγός του, για την προσπάθεια αυτή της δημιουργίας του εργαστηρίου ψηφιδωτών της Ιεράς Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου. Είναι γεγονός ότι με συγκλώνησε η προσπάθεια όταν την είδα και ήθελα, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Κόων και εκλεκτή παριστάμενη φίλη, να μην μείνει αυτή η προσπάθεια ενός ανθρώπου που αγωνίζεται και αγαπά τον τόπο του. Και έτσι πρότεινα στον Δαβίδ, αν θέλει να την θέσουμε κάτω από την προστασία της Ιεράς Μητροπόλεως Κόου και Νησίρου και να αναπτυχθεί αυτή με έναν τρόπο όπως αναπτυσσόντουσαν οι συντεχνίες στο Βυζάντιο. Στην Κωνσταντινούπολη οι περισσότερες συντεχνίες που είχαν να κάνουν με την τέχνη ήταν αυτές οι συντεχνίες οι οποίες οργανωνόντουσαν στα μοναστήρια της πόλης και στους πρόνομους των ναών. Εκεί έβρισκαν καταφύγιο η τέχνη και η πρόοδος και η επιστήμη. Δέχτηκε αμέσως ο Δαβίδ και προσπαθήσαμε να δώσουμε μία όθηση. Επιλέξαμε τον δρόνο του Αγίου Ελευθερίου πιο κατάλληλο για να δημιουργηθεί και το εργαστήριο. Βρήκαμε συμπαραστάτη την αστική εταιρεία που προσπαθεί από τη δυναμική που της δίνει ο Δήμος της ΚΟ να ενισχύσει και ελπίζουμε θα το κάνει και θα το κάνει και πιο ανεπτυγμένα την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστούμε την κυρία Τελή Τσιμισήρη, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρο της Αστικής Εταιρείας και τον επιστημόνιο. Είναι απλός άνθρωπος και καλός. Λοιπόν, και γελάει και ο πατήρ Αντώνιος. Ο πατήρ Αντώνιος, ξέρετε, είναι εφημέριος στο ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι ο ναός που δόθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο πλέον έχει ένα ναό δικό του στο κέντρο της Αθήνας, είναι ο Άγιος Νικόλαος. Να περάσετε όλοι από εκεί, να λειτουργηθείτε, να πάρετε την ευχή του Πατρός Αντωνίου και του Διευθυντού του Πατριαρχείου Γραφείου εν Αθήνας. Είναι ένας παλαιός ιστορικός ναός και υπάρχει πολλή συγκίνηση σε όλους μας για την αγάπη του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κύριε Ιερονύμου, προς τον Οικουμενικό μας Πατριάρχειο του Πατριαρχείου. Γιατί πλέον έχουμε εδώ δεκανείς ένα δικό μας ναό, αφού έχει το Πατριαρχείο ένα δικό του ναό στο κέντρο των Αθηνών και μάλιστα ένα ιστορικό ναό. Και ευχόμαστε στον πατέρα Αντώνιο συγχαρητήρια που το ανέλαβε αυτό και να προοδεύει ευχόμαστε. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Να είσαστε εδώ, να προοδεύετε εδώ, αλλά να έχετε τα μάτια σας στραμμένα στα νησιά μας. Εκεί είναι η βάση μας. Από εκεί προήλθαμε και εκεί πρέπει να αποσκοπούμε. Δεν έχει σημασία να κάνεις κάτι σημαντικό στην Αθήνα. Σημαντικό είναι να κάνεις κάτι σημαντικό, όμορφο, στον τόπο που σε γέννησε. Και δεν είναι αυτός ο βινισμός, είναι η ελπίδα μας για το αύριο. Από τότε που
ο Μακαρίτης ο Κιαπόκας, ο γιατρός, με έμπλεξε με το σύλλογο και από τότε που με τον Κώστα τον Αλεξανδρίδη κάναμε πολλά όνειρα για το σύλλογο, το πρόβλημά μας ήταν πώς θα φέρουμε τους νέους. Να δέσετε τα παιδιά σας με το σύλλογο, που σημαίνει να δέσετε τα παιδιά σας με την ΚΟ. Αλλά να μην τα δέσετε τουριστικά, να τα δέσετε ουσιαστικά. Και το εργαστήρι ψηφιδωτών με τη διεύθυνση του κυρίου Χατζηδαβίδ είναι ακριβώς μια πολύ ωραία ευκαιρία. Όταν έρχεστε στην ΚΟ για διακοπές, φέρετε τα παιδιά σας στον πρόνο του Αγίου Ελευθερίου, βάλτε τους λίγο μέσα τους τη δυνατότητα της καλλιτεχνικής παρουσίας. Κοιτάξτε τον Ιπποκράτη πως το είπε τόσο όμορφο το παιδί μας. Και είναι και άλλα παιδιά και αυτή είναι η προοπτική για το αύριο. Συγγνώμη που σας κούρασα, σας αγαπώ όλους, δεν ονομάσα κανένα για να μην σε χάσω κανένα, να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Χαιρόμαστε που η Δημοτική Τηλεόραση Μαρία βρέθηκε εδώ και χαιρόμαστε που έστω και που είσαι σε διακοπές, δεν ξεχνάς τη δουλειά σου, η οποία είναι μια προσφορά και αυτή στην ΚΟ. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Έξαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεού πρέπως εδογμάτισα, την φύση των όντων ετράνωσα, σαν των ανθρώπων ήθηκα τεκόσμησα. Βασίλειον ιερατεύμα, Πατέρος Ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Ευλογημένοι και χαρούμενοι να είναι η καινούργια χρονιά. Σταυρός. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Μαζί. Σ' αυτό το νέο έτος Βασιλείου εορτή ήρθα να σας χαιρετήσω με την πρέπουσα ευχή. Ήρθα να σας χαιρετήσω με την πρέπουσα ευχή. Εύχομαι λοιπόν να ζείτε πολλούς χρόνους ευτυχείς τον Βασίλειο τον Μέγα να έχετε συνδρομητή κι ο Βασίλειο τον Μέγα να έχετε συνδρομητή κι όσους έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό με υγεία και ευτυχία το Θεό παρακαλώ. Με υγεία και ευτυχία το Θεό παρακαλώ. Χρόνια πολλά! Σεβασμιότατε Άγιε Ευχώ και Ενισίγω, Σεβασμιότατε Άγιε Σίμης, Χάρκη, Στήλων και Πεστελωρίδων. Αγαπητοί μέλη πρόεδρε και μέλη της Ένωσης, αξιότιμοι προσκεκλημένοι και κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να είμαι κοντά σας. Σήμερα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείται για την ΚΟ και τα Δωδεκάνησα δεν μένει απαρατήρητο, είναι ουσιαστικό και βεβαίως ευχόμεθα για την νέα χρονιά να είναι ακόμα αποδοτικότερο. Θέλω αγαπητοί πρόεδρε και σεβασμιότατε να σας συγχαρώ για την μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνετε. Ευχώς σήμερα με τον κύριο Χατζηδαβίδ επικεφαλής αλλά και με την βοήθεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του Ιπποκράτης δίνουμε μια διάσταση πολύ ενθαρρυντική. Ο πολιτισμός είναι συνηθισμένος με τους νησιώτες μας και οι εκφάνσεις του πολιτισμού όπως είναι η τέχνη είναι και μάλιστα η παραδοσιακή τέχνη
είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά αγγίζει κάθε ψυχή, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Η ενέργεια αυτή δε, ως πρωτοβουλία, δείχνει ότι, όπως βλέπουμε, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια αναγέννησης παραδοσιακών τεχνών κτλ. Εσείς, λόγω του Σεβασμιωτάτου και της εταιρείας, αλλά και με τη δική σας καθοδήγηση, το έχετε πετύχει σιωπηρά. Η σιωπή, πολλές φορές, δεν κάνει καλό. Νομίζω ότι αυτή σας η προσπάθεια πρέπει και να την αναδείξουμε όλοι μαζί, αλλά και να την προωθήσουμε σε κάποια άλλα επίπεδα, γιατί όχι, να έρχονται και από άλλα μέρη της χώρας ή και της Ευρώπης να παρακολουθούν αυτά τα εξαιρετικά μαθήματα του ψηφιδωτού. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εμένα προσωπικά, και όχι μόνο τον Άγιο Βασίλειο, αλλά και τον Βασίλη Ψηλάντη, θα έχετε συνδρομητή, θα τον έχετε με όλη την ψυχή. Γνωρίζετε ότι η αγάπη για τα Δωδεκάνησα είναι αστήρευτη και ατελείωτη. Και αν στο διάβα του χρόνου αυτού έχουμε τραυματιστεί, διότι δεν ακούγεται ισχυρά η Δωδεκάνησος από κάποιους, εμείς φροντίζουμε, εσείς φροντίζετε, εμείς φροντίζουμε η Δωδεκάνησος πραγματικά να πρωτοφορεί σε όλα. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε όχι. Ιστορικά λοιπόν, αλλά και πραγματικά στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε ότι η συνεισφορά πολλών ανθρώπων, καθηγητών, πανεπιστημίων, ιατρών, ανθρώπων του πνεύματος, ανθρώπων της θρησκείας μας, ανθρώπων της τέχνης, κάνουν το όνομα της Δωδεκανήσου και των νησιών μας ιδιαίτερα αισθητό. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω από τη θέση που έχω, από το αξίωμα που έχω σήμερα, να είστε γεροί, δυνατοί και να συνεχίζετε αυτό το σπουδαίο έργο για τον τόπο μας. Καλή χρονιά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή στον καθένα και στην κάθε μια από εσάς. Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο κύριο Νίκο Παντωνίου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος ΧΟ, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλημερίσω στη σημερινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, δύναμη και χαρούμενες στιγμές. Η παρουσία της πολυπρόσωπης ομάδας του εργαστηρίου ψηφιδωτών της ΚΟ και των αγαπητών μας συμπατριωτών, κ. Δαβίδ Χατζηδαβίδ και Νίκου Μίκλη, ζεσταίνει φέτος την αιστεία μας. Η δυναμική και το έργο σας μέσα σε μόλις 3 χρόνια ζωής του εργαστηρίου είναι εξαιρετικό. Ένα φωτεινό παράδειγμα μας έχει εντυπωσιάσει και χρήζει θερμοτάτων συγχαρητηρίων. Η τέχνη του ψηφιδωτού είναι μια τέχνη μνημιακή και με μακραίωνη ιστορία, η οποία έχει τις απαρχές της στην ύστερη αρχαιότητα. Και δεν είναι τυχαία χαρακτηρισμένη ως η τέχνη της υπομονής. Στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της ΚΟΠ, τέτοιες πρωτοβουλίες θα μας βρίσκουν πάντα ένθερμους υποστηρικτές και θα πρέπει να δίνουν το ένοσμα για μια ακόμα και περισσότερες. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόου Κινησίου κ. Ναδραήλ και τους συνεργάτες του Οργούς για την πρωτοβουλία του, καθώς είναι υπόθυμα ποιμενάρχη. Με τη βοήθεια του Κυρίου και με όλες του τις δυνάμεις, βρίσκει πάντα τρόπο να είναι πρωτοπόρος και συνάμα να είναι πάντα κοντά στον άνθρωπο. Στην πρόεδρο της Ένωσης ΚΟΜ, Λουκία Ροζερβάνου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο τους και να συνεχίσουν με τις δράσεις τους να κοιτούν προς το μέλλον, τιμώντας και αναδεικνύοντας την αξία της λαογραφίας και της πολιτικής μας κληρονομίας εν γέννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσατε, ούτε στις προσφωνήσεις, για λόγους χρόνου. Εγώ θα ήθελα μαζί με τις ευχές μου αρχικά να δώσω τα θερμά συγχαρητήρια
για αυτό το υπέροχο εργαστήριο που μόλις γνωρίσαμε οι περισσότεροι εδώ. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια υπόσχεση ως δωδεκανήσι της Αττικής ότι θα είμαστε δίπλα σας και το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν είναι μόνο ανακοινώσεις αυτά που ακούτε πολλές φορές από την Ομοσπονδία μας. Τώρα το χρονικά να αρχίσω να σας πω δύο πράγματα που ίσως δεν θα ακούσετε αργότερα. Πρώτα απ' όλα, το απόγευμα στις 6 ώρα θα έχουμε την χαρά και την τιμή να παρευρεθούμε στις 6 ώρα στο Πειραϊκό Σύνδεσμο, όπου θα γίνει η παρουσίαση του τόμου για τα 100 χρόνια του Πανορμητίου Γυμνασίου. Είναι κάτι ιδιαίτερο που τιμά όλους τους δωδεκανήσιους, πρωτίστως ίσως τους σημειακούς, αλλά όλοι περηφανευόμαστε γι' αυτό. Επίσης, στις 10 Φεβρουαρίου του Αγίου Χαραλάμπους, μεγάλη χάρη του, θα έχουμε την πανδωδεκανησιακή αιμοδοσία στον Πειραιά. Είναι η ύψιστη προσφορά μας και εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο, δύο φορές μάλιστα κάθε χρόνο στην Αττική, γιατί οι περισσότεροι γνωρίζονται ότι οι απανταχού δωδεκανήσιοι απευθύνονται σε εμάς για ανάγκες αίματος. Δεν χρειάζεται να πω πόσο σημαντικό είναι και από ραδιοφώνο και από τηλεόραση και τα λοιπά και τα λοιπά, να υπάρχει μία βοήθεια όλων και κυρίως να προτρέψουμε άτομα που μπορούν να δώσουν αίμα. Το τρίτο που ήθελα να σας πω είναι ότι 9 και 10 Μαρτίου, ίσως πολύ το γνωρίζετε φέτος, θα έχουμε την επέτειο της ενσωμάτωσης στην Αττική, όπου στις 9 Μαρτίου θα κάνουμε την δοξολογία μας στη Μητρόπολη Αθηνών και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή ο Σεβασμιότατος Σίμης Καστελορίζου Κετήλου, ο κύριος κύριος Χρυσόστομος και Χάλκης, συγγνώμη, ναι, και Χάλκης, να είναι μαζί μας, να προείσταται στην δοξολογία και να τον έχουμε και εκείνο το διήμερο κοντά μας. Τέλος, και αυτό δεν είναι ανακοίνωση, θα έμπρακτος θα γίνει, επειδή από πέρσι έχουμε τη χαρά ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στο Πολεμικό Μουσείο, όπως ακούσατε, να είναι πλέον το σπίτι των Δωδεκανησίων στην Αττική, θα αρχίσουμε κάποιες εκδηλώσεις και μάλιστα κάθε χρόνο θα γιορτάζουμε τους Δωδεκανήσιους Άγιους, που το έχουμε παραμελήσει πολλά χρόνια εδώ, θα καθιερώσουμε μια ημερομηνία όπου όλοι μαζί οι Δωδεκανήσιοι θα τιμούμε τη μνήμη τους. Αυτά για προς το παρόν. Η μνήμη τους από τον Πατριαρχείο είναι 7 Μαρτίου. 7 Μαρτίου ανήμερα, ναι. Είναι καθιερωμένη η γιορτή τους από τον Πατριαρχείο. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Επίτηδες, επειδή είναι ακριβώς η μέρα της γιορτής. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, απλώς αποφεύγουμε ανήμερα στις 7 Μαρτίου να κάνουμε μια εκδήλωση στην Αττική, καθότι οι περισσότεροι συμπατριώτες μας βρίσκονται στα νησιά. Σεβασμιότατε Κόκκι Αντισύλου, σεβασμιότατε Σίμης Τίλου Χάλκης Καστελορίζου, αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ντουσού, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Με την ευκαιρία της κοπής πρωτοχρονιάτικης επίθεσης εννοώ σε όσας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, φώτιση και χαρά στα σπιτικά σας. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν θα μπορέσω να βρεθώ κοντά σας. Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο, τον Δούσου, αλλά και όλα τα μέλη της Ένωσης ΚΟΟΝ Αθηνών ο Ιπποκράτης για τις συνεχείς δράσεις, την κοινωνική ευαισθησία και την αλληλεγγύη και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλες αυτές τις πράξεις σας που αποδεικνύουν την ποιότητα των ανθρώπων της ΚΟΟΝ αλλά και όλων των δωδεκανήσεων. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλους για το έργο και τη δράση του Εργαστηρίου Ψηφιδωτών της Σειράς Μητροπόλεως Κόκκι Ενισύρου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους και μεγάλους να μάθουν την τέχνη του ψηφιδωτού και να γνωρίσουν την ιστορία των νησιών μας. Θα ήταν παράληψή μου αν δεν επεσήμενα τη σημασία του συνεχούς ενδιαφέροντος και της ουσιαστικής στήριξης σε ό,τι αφορά το Εργαστήριο Ψηφιδωτών αλλά και οτιδήποτε άλλο αφορά το νησί της ΚΟ, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κόκκι Ενισύρου κ. κ. Ναθαναήλ. Θέλω όλοι σας να γνωρίζετε πως όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σας, θα συνεχίσω να βρίσκομαι πάντοτε στο πλευρό σας. Καλή χρονιά, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς. Κύριε